Šabat. Oslavujete. To sábato? Ne. Ne. To sábato, που το λέμε Σαμπάτ εδώ, δεν ανάβαμε φωτιά. Mm-hmm. Γιατί ήταν Σαμπάτ και δεν έκανε να ανάψουμε φωτιά. Και ερχόσανται οι Ιαβανώτ και μας ανάβαν το μαγκάλι που είχαμε τη φωτιά. Με τα κάρβουνα πάντα ανάβαμε φωτιά. Και που έφτιαχνε η μαμά μου το φαγητό από πρώτα από το Σάββατο. Και είχαμε αυτή που ήταν με πάγο. Mm-hmm. Πώς τη λέγανε. Φρίζντερ. Σαν ψυγείο. Ψυγείο ναι. Μικρό. Που πιάζαμε πάγο. Ναι. Περνούσε αυτός που πουλάγε τον πάγο και το βάζαμε μέσα και εκεί βάζανε και το φαγητό ναι. Για να μην τους χαλάσει. Και είχαμε και μια κρυσάρα έτσι ψηλά που βάζανε και εκεί φαγητά ναι. Που έπαιρνε αέρα γύρω γύρω είχε αυτά τα σύρματα. Ναι. Για να μην μπαίνουν μύγες και βάζαμε και εκεί το φαγητό για να μην... Καλά. Ναι, στην κουζίνα όλα αυτά ήταν. Τι, ο θείος σου? Ο θείος μου Ηλίας ναι. Έκανε. Μέναμε μαζί, ο θείος μου Ηλίας, η θεία Μηφύρο. Είχαμε μεγάλο σπίτι όπως σας είπα mm-hmm. Και μέναμε δύο οικογένειες και με την Όνα μου που τη λέγανε Χαβούλα, την μαμά του μπαμπά μου. Και αυτός έκανε κοιντούς και με έπαιρνε πάντα, όπως σας είπα, στη συναγωγή που ήταν στην Πάτρα. Εμείς δεν είχαμε συναγωγή, είμαστε λίγοι Εβραίοι, πολύ λίγοι στο Αίγιον.